5% πήρε. Δεν πήρε 100%. Έχει μια εφεύρουσα αλαζονία. Με συγχωρείτε. Το 35% του 50 που προσήλθε. Με συγχωρείτε. Επίσης σωστό για αυτό. Όχι, μα σου λέω. Το 28% του 50 που πήγε. Είναι νέο ο κ. Λεβέντης και το 7% της Χρυσής Αυγής. Αφού λοιπόν δεν θέλουμε να αλλάξει ο λαός. Είναι νέο δηλαδή το ότι πήγε ο κ. Λεβέντης μέσα. Είναι νέο και φρέσκο αυτό. Time out. Αυτό θα συνεχιστεί, διότι θα συνεχιστεί για τις επόμενες ώρες. Αυτό, ας πούμε, το θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς θα λυθεί. Σίγουρα όχι με ευχές, έτσι. Είναι ένα πρόβλημα. Ούτε να λεμελιάζουν το μισές τώρα. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτάκι. Μιλάμε για ανθρώπους που ξεζεβιζωθήκαν από την πατρίδα του. Και στην ηρωνία που είναι στην πλατεία Βικτωρίας. Δηλαδή, πού πάει αυτό. Βεβαίως και με ενοχλεί που είναι στην πλατεία Βικτωρίας. Θα έπρεπε ως σοβαρό κράτος, θα έπρεπε να υπάρχει μέρημνα, να υπάρχει μια στέγαση σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Είσαι ευχαριστημένος που είναι έτσι. Μπορείς να υποσχεθεί. Πού μένεις, Αντρέα, θα ήθελες να μένεις σε αυτή τη γειτονιά και να κατεβαίνεις να βλέπεις εσύ και τα παιδιά σου όλο αυτό το πράγμα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα. Το ανεξέλεγκτο που δεν ξέρεις ποιο είναι αυτό το πράγμα. Ποιο είναι. Είναι άνθρωποι που ξεζεβιζώθηκαν τις πατρίδες. Είναι εικόνα χώρα. Στο Παρίσι, είναι εικόνα δηλαδή, χώρας, θα το δηλαδή, αυτό. Σε, βεβαίως, γιατί και στο Παρίσι θα το δεις. Γιατί θέλετε και επιμένετε και ένα όραμα μαζί στον Ελαιώνα και τον Παράγεται. Δεν ακούγεται κανένας. Τι χρειάζεται. Ρε, παιδιά, τον Ελαιώνα, τον έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι σοβαρές χώρες έχουν χώρους φύλαξης, όχι φύλαξης, να μπουν οι άνθρωποι να έχουν φαγητό, όχι να είναι στο κέντρο της πόλης που λειτουργούν μαγαζιά. Στο Παρίσι, στο Λονδίνο θα το βλέπεις αυτό. Μπορούσε κάποιος να προβλέψει ότι σε δύο μήνες θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούσε. Ο πόλεμος είναι τρία χρόνια κάτω στη Συρία. Και γιατί δεν το είχαν προβλέψει οι προηγούμενοι. Πρόβλεψη. Άμα να πας να τους ρωτήσεις, γι' αυτό και καταδικάστηκαν. Ναι, αλλά τώρα τα σχολιάκια, ρε παιδιά, λιάζονται. Όχι, δεν σχολιάκια, είναι σχόλια. Μα τα είπε αυτό, Αντρέα. Πήγαινε, πιάσε την κυρία Τασία. Πήγαινε, πιάσε την κυρία Τασία και πες της, αγαπητή μου. Αφήστε το τώρα. Εγώ θυμάμαι και τη φιέστα που είχε στήσει στον Γκάζι και βλέπω ότι από τον Γκάζι πάλι είναι στους δρόμους οι άνθρωποι. Δεν το είπε η κυρία Χριστοδουλοπούλου, δεν είπε, λιάζονται και έκλεισε το μάτι για να καταλάβουμε ότι όταν λέει λιάζονται είναι ότι τους πακετάρει να φεύγουνε. Αυτό δεν μας είπε. Θες να το διαβάσουμε ολόκληρο. Την κρίνεις αντιχημένη. Διάψες τη λεξούλα μόνο το λιάζονται. Πες το. Είπε η γυναίκα ότι δεν... Δηλαδή πού θα πηγαίναν όταν κατεβαίναν από τα πούλμαν στην Ομόνια. Θα πηγαίναν σε μια πλατεία. Και τι κάνουν στις πλατείες. Και είπε ηρωνικά. Εγώ δεν θα το έλεγα αλλά το είπε ηρωνικά. Λιάζονται. Εσύ ζεις εκεί, Αντρέα. Κρατήσαμε το σλόγγαν του λιάζονται. Εσύ ζεις από την Αμυγδαλέζα, γιατί δεν τα ανθρώπους πως έχει υποβάθμιστη ζωή. Είναι η απόδειξη 35%. Γιατί δεν τη βελτιώσατε. Να ρωτήσω κάτι. Να μην βελτιώσει την Αμυγδαλέζα που έχουμε. Γιατί κάνατε την Ελλάδα. 7 καταγγελίες στην Ευρώπη για την Αμυγδαλέζα. 7 καταγγελίες. 7 καταγγελίες υπήρχαν για την Αμυγδαλέζα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη, Δημήτρη, παρακαλώ. Μπορεί ο κύριος Μουζάλας πρέπει να παραμείνει στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Ο άνθρωπος εννοώ σε 20 μέρες όλοι λένε ότι έκανε δούλεψε. Και στην Μυτιλήνη και στην ΚΟ. Φυσικά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει. Τώρα δεν ξέρω ο άνθρωπος. Αν έχει και, είναι και γιατρός, έχει και άλλες υποχρεώσεις, δεν ξέρω τι θα επιλέξει. Δημήτρη. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Μουζάλας, προσέξτε εδώ τώρα τι κάνετε. Επειδή κάνατε μέτωπο στην κυρία Χριστοδουλοπούλου. Αδικαιολόγητο. Δεν μα ενδιαφέρει, βαθμό. Βρε Ανδρέα μου, να κάνω. Μπορώ να μιλήσω. Μην τσακώνεσαι με τον Μουζάλα. Μα καλά, δεν ρε, μπορώ να μιλήσω. Για τον Μουζάλα σε ρώτησα. Θα σου απαντήσω λοιπόν. Ο κύριος Μουζάλας δούλεψε πάνω στις δομές και την κατεύθυνση στην πολιτική που υπήρχε. Λάθος. Αυτό. Ποιος λάθος. Η κυρία, ο κύριος Μουζάλας. Ο κύριος Μουζάλας. Σε συνεργασία με τον κύριο Χριστοδουλάκη. Εν αντιθέσει με τον κύριο Σταθάκη που δεν έβρισκε που είναι τα ΕΣΠΑ, πήγαν και βρήκαν μέσα σε 3 εβδομάδες χρήματα, εκταμείευσαν από τα ΕΣΠΑ και τα δώσαν για ανακούφιση στα νησιά που εταλαιπωρούντο με την προσέλευση των ανθρώπων αυτών. Όταν αυξήθηκε το γιατί δεν το κάνανε επί 7 μήνες, είναι το ερώτημα. Απλώς απάντηση δεν έχει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε.